Για αναθεώρηση του συντάγματος, για το θέμα της ασυλίας των βουλευτών. Μέχρι πού πρέπει να φτάνει αυτή η ασυλία? Στο συγκεκριμένο θέμα, καταρχήν δεν υπάρχει ασυλία. Οι βουλευτές ευθύνονται ποινικά, εκτός από γνώμη ή ψήφων που δίδουν μέσα στην ίδια τη Βουλή των αντιπροσώπων. Κατά τα λοιπά, η ποινική ευθύνη είναι εκεί. Απλούστατα, δεν υπάρχει εμπόδιο στην άσκηση ποινικής δίωξης, στη σύλληψη και στην κράτηση, διότι ως προϋπόθεση αυτών των διαδικασιών τίθεται από το ίδιο το Σύνταγμα η άδεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Σε δύο περιπτώσεις επί δημοκρατίας ζητήθηκε αυτή η άδεια και δόθηκε. Και από τα όσα ανέφεραν οι δικαστές εν τη ρήμη του λόγου, δίδοντας την απόφαση τους, είναι καθαρόν ότι οι τάσεις του Ανώτατου Δικαστήριου είναι να δίδουν άδεια. Δηλαδή υπάρχει προθυμία να δίδεται η άδεια. Δεν υπάρχει απροθυμία να μην δίδεται άδεια. Δεν υπάρχει απροθυμία να δίδεται άδεια. Υπάρχει προθυμία να δίδεται άδεια. Τώρα, σε ορισμένες περιπτώσεις από αυτές που οπωσδήποτε είναι καθαρόν και όλοι γνωρίζουν ότι οι βουλευτές υποπίπτουν σε διάφορα αδικήματα εναντίον του κώδικα κωδικής κυκλοφορίας, όπως είναι παράνομη στάθμευση, υπέρβαση ορίου ταχύτητας, ζώνη ασφαλείας, κινητό τηλέφωνο και όλα αυτά, ναι. Κλπ. Επεκράτησε η πρακτική να μην ζητείται η άδεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αλλά η ποινική ευθύνη είναι εκεί και μπορεί οποιοδήποτε να διωχθεί μετά τη λήξη της βουλευτικής του θητείας. Εγώ θα έλεγα. Οι βουλευτές τι θα πρέπει να κάνουν, αν καταγγελθούν από την τροχιά? Οι βουλευτές θα πρέπει να προσέχουν να συμπεριφέρονται ως όλοι οι υπόλοιποι πολίτες. Για να δείχνουν το καλό παράδειγμα. Και αν καταγγελθούν από την Τουρκία, από την αστυνομία στις περιπτώσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις παίρνουν εξώδικο και καλά κάνουν να το πληρώνουν και να μην δημιουργούν θέμα ότι αφού δεν μπορεί να με πάρει δικαστήριο, άρα γιατί να το πληρώσω. Και εν πάση περιπτώσει, ίσως στα πλαίσια να δοθεί και κάποια προειδοποίηση προς τους βουλευτές, καλό είναι να μελετήσει η εισαγγελία και το θέμα, να αρχίσει να ζητά κάπου. Φυσικά και άδεια του Ανωτάτου Δικαστηρίου. Αν η αστυνομία σταματήσει οποιουσδήποτε βουλευτές, όταν τους αναγνωρίσει, να μην τους καταγγείλει ο αστυνομικός. Κακώς. Δεν υπάρχει. Ναι, αυτό δεν συμβαίνει όμως στην Κυπριακή Δημοκρατία, κύριε Μαρκίδη. Ναι, αυτό συμβαίνει. Αλλά λέω κακώς. Η καταγγελία πρέπει να καταγράφεται και στο κάτω-κάτω πρέπει να μελετηθεί και το θέμα της δημοσιοποίησης καταγγελιών αυτού του είδους, έτσι ώστε να γνωρίζει ο κόσμος ποιοι είναι οι βουλευτές που τηρούν τους νόμους και ποιοι είναι οι βουλευτές οι οποίοι επανειλημμένα και κατά σύστημα παραβιάζουν συγκεκριμένες τροχές. Και ποιοι πληρώνουν και ποιοι όχι, κύριε Μαρκίδη. Και ποιοι πληρώνουν και ποιοι όχι, ναι. Και τα περί προσωπικών δεδομένων, εγώ τα θεωρώ ότι δεν αποτελούν εμπόδιο, διότι όταν αποφασίσει ένας να εισέλθει στην πολιτική, βάζει τον εαυτό του υπό την κρίση της κοινής γνώμης και η κοινή γνώμη πρέπει και δικαιούται να γνωρίζει τα έργα και τις ημέρες των εκλεκτών της. Δηλαδή αυτόν που ίδια επέλεξε να εκλέξει.